Καλημέρα σας από την Στερεά Ελλάδα, καλημέρα σας από την Εύβοια, καλημέρα σας από τη Χαλκίδα. Με πολύ χαρά υποδεχόμαστε ως συντονιστές και εταίροι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πρόγραμμα. Είναι ιδιαίτερη τιμή που δίπλα μας σε όλη αυτή την προσπάθεια, σε μια προσπάθεια που φωνάζει βιώσιμη ανάπτυξη, είσαστε όλοι εσείς. Σε μια περιοχή η οποία φημίζεται για το τουριστικό της ενδιαφέρον, η οποία φημίζεται για το πολιτιστικό της κάλος, η οποία φημίζεται για τις ατελείωτες φυσικές ομορφιές της και μιλώ φυσικά για την Εύβοιά μας. Είναι ιδιαίτερα τιμητικό το να μπορέσουμε να πάρουμε μέρος σε τέτοιες πρωτοβουλίες, να μπορέσουμε να ενεργοποιούμε τις πρωτοβουλίες και αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στην αναπτυξιακή Εύβοιας, στον Βαγγέλη τον Κούκουζα και σε όλο το επιτελείο που πραγματικά υλοποιεί ένα πρόγραμμα εξαιρετικά ενδιαφέρον, ένα πρόγραμμα μοναδικό, ένα πρόγραμμα για το μέλλον. Και μιλάμε φυσικά με αυτά τα, αν θέλετε, λόγια, με αυτόν τον υπερτελικό βαθμό, γιατί είναι βασισμένο στη βιώσιμη ανάπτυξη, είναι βασισμένο σε ένα μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο αποτελεί, θα έπρεπε να αποτελεί το παρελθόν, αποτελεί όμως σίγουρα το παρόν και το μέλλον του τουρισμού ανά τον κόσμο. Να μην ξεχνάμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ότι μιλάμε για μια περιφέρεια η οποία μπορεί να υποστηρίξει στον απόλυτο βαθμό το συγκεκριμένο μοντέλο, δεδομένου ότι δεν της λείπει τίποτα σε φυσικό κάλος, όπως ήδη προανέφερα, και φυσικά σε πολιτιστικό και τουριστικό πλούτο. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να υλοποιηθεί στον βαθμό που το έχουμε οραματιστεί. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή δύναμη και καλή συνεργασία, την οποία τη θεωρώ βέβαιη σε όλους σας, και εύχομαι τέλος το πρόγραμμα αυτό να λειτουργήσει και ως πιλότος και για τις υπόλοιπες περιοχές μας και για την υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί όχι, γιατί να μην ξεχνάμε ότι στην περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας, όπως είπα και στην αρχή, υπάρχουν εντελφοί, υπάρχει ο Όσιος Λουκάς του Κτηρίου Ποιοτείας, υπάρχουν μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς και πέρα από την πανέμορφη Εύβοιά μας, που καλό θα είναι να παντρευτούν με αυτό το υπέροχο που σήμερα κάνετε και να αποδείξουν ότι, εν πάση περιπτώσει, το 2021 η Εύβοιά μας, η περιφέρειά μας, είναι έτοιμη να μπει σε ένα πράσινο πρόγραμμα, είναι έτοιμη να πρωταγωνιστήσει και σε ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης. Και πάλι συγχαρητήρια στους διοργανωτές και πάλι καλή δύναμη.